Μείκτα κλιμάκια επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας συνέχισαν τους ελέγχους για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε όλη την επικράτεια, υλοποιώντας το ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης και αξιοποιώντας στοιχεία από τον τηλεφωνικό αριθμό 1142. Από το σύνολο των 97 καταστημάτων που ελέγχθηκαν, δεν καταγράφηκε καμία παράβαση στο 68%. Ειδικότερα, καπνίζοντες βρέθηκαν μόλις το 15% του συνόλου των ελεγχθέντων καταστημάτων, δηλαδή το ποσοστό των άκαπνων μαγαζιών άγγιξε το 85%, ένα πολύ υψηλό ποσοστό που δείχνει ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα, να διεκδικήσει αλλά και να προστατέψει τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ευεξία. Εκείνο που εμένα προσωπικά και σαν υπηρεσία μας χαροποιεί, θα έλεγα, είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία από σε πανελλαδικό επίπεδο από τις καταγγελίες που αναφέρονται στο 1142, ένα μεγάλο ποσοστό από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και ας μιλήσουμε και για τα δικά μας καταστήματα εδώ, έχουν συμμορφωθεί με τον αντικαπνιστικό νόμο και σιγά σιγά και οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι είναι νόμος του κράτους και πρέπει να εφαρμοστεί. Στις Σέρρες την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 8 καταστήματα. Δεν ήταν οι έλεγχοι που έγιναν, δεν ήταν από τα δικά μας κλιμάκια. Ήταν από ό,τι πληροφορήθηκα κι εγώ, ήταν από κλιμάκια τα οποία αποτελούνταν από υπαλλήλους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Είναι καινούργια αρχή η οποία μεταξύ άλλων φορέων υποπτεύει και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας μαζί με την αστυνομία. Σε 4 εξ αυτών επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν τα σάκια με αποτσίγαρα στους εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι ήταν περίκλειστοι μέχρι πάνω, με παραπετάσματα και σκέπαστρο. Σε μία ακόμη περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 ευρώ λόγω υποτροπής, καθώς είχε επιβάλει πρόστιμο σε προηγούμενο έλεγχο η ελληνική αστυνομία. Τα πρόστιμα που μπήκαν από τα συγκεκριμένα κλιμάκια και πότε έχω πληροφορηθεί σε κάποιο κατάστημα έχει μπει και πρόστιμο μεγάλο της τάξης των 4.000 ευρώ. Όμως έγινε αυτό γιατί ήταν η δεύτερη υποτροπή του συγκεκριμένου καταστήματος και αυτό φαίνεται μέσα στο βιβλίο αναφοράς. Γι' αυτό και ζητάμε από όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχουν αυτά τα βιβλία αναφοράς, στα οποία καταγράφονται όλες οι παραβάσεις και όλοι οι έλεγχοι που γίνονται, και γι' αυτό και μπήκε το πρόστιμο των 4.000, επειδή ήταν το κατάστημα πάνω από 100 τετραγωνικά και με τα καινούργια πρόστιμα που μπήκαν, δυστυχώς είναι μεγάλο το ποσό, σίγουρα είναι μεγάλο το ποσό,